Δημοσένουσα, με την οποία συνδεόμαστε ευθύς αμέσως. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κυρία Δημοσένους. Αληθώς Ανέστη, κυρία Φλωρίδου, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χαρά μου, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμος Σαρώφ, και έτσι πρέπει να ερχόμαστε. Δηλαδή, Χριστός Ανέστη, χαρά μου που αναστήθηκε ο Χριστός. Και απαντάμε, αληθώς ο Κύριος. Αληθώς ο Κύριος, χαρά μου. Α, βάζουμε το χαρά μου πάλι. Ναι, διότι η λέξη χαρά, όταν την ακούς, έχει διαφορετικό νόημα παρά όταν την ζεις ή όταν σωπαίνεις. Είναι διαφορετικό. Τώρα, εγώ λέω σήμερα είμαι χαρούμενη. Εάν μόνο το βλέπετε και δεν το πω, είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε βάζουμε και τη λέξη χαρά για να το συνειδητοποιούμε, για να το νιώθουμε ότι υπάρχει χαρά, υπάρχει ελπίδα. Να το τονίζουμε έτσι, να δίνουμε έμφαση σε αυτό. Τώρα, πώς περάσατε τις μέρες αυτές? Καλά, εντάξει. Ήταν καλύτερα από πέρσι που οι εκκλησίες ήταν άδειες. Είναι καλύτερα που επήλθε κάποια ανοσία στον πληθυσμό και πιστεύω, τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ, ότι είναι λιγότερα τα περιστατικά. Δηλαδή, έχουν νοσήσει αρκετοί, δεν πάθαν μεγάλο κακό οι περισσότεροι. Οπότε πάει να δημιουργηθεί μια ασφάλεια στον πληθυσμό. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα, δόξα τω Θεώ. Ναι, υπάρχει αυτή η ασφάλεια, αλλά νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να είμαστε προσεκτικοί ακόμη, κυρία Δημοσένους. Αυτό θα συνεχίσει για χρόνια ακόμα, δεν είναι μόνο για τώρα. Ενδεχομένως για 3 χρόνια θα πρέπει να προσέχουμε τώρα. Ο Χριστός αναστήθηκε, ποια ελπίδα μας έφερε, κυρία Δημοσένους? Πριν έρθω στην ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω ότι όταν κάναμε θεολογία στην Αθήνα, είχαμε μάθει ότι ένα πρόβλημα για να λυθεί χρειάζονται 5 χρόνια, πενταετία. Δηλαδή, μια πενταετία είναι που κάνει την αλλαγή. Οπότε και με τον κορονοϊό, γι' αυτό είπα ακόμα 3 χρόνια, έχουν περάσει τα 2. Άρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον ακόμα 3. Ναι, ο Χριστός έφερε μια διαφορετική ελπίδα, κυρία Φλωρίδου. Έφερε μια προοπτική. Δεν ξέρω, όταν κάποιος πει κάποιο άλλο, εσύ είσαι ετοιμοθάνατος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, δεν θα καταφέρεις τίποτε, του κόβει την ελπίδα, του κόβει την προοπτική. Με την Ανάσταση του Χριστού υπάρχει ελπίδα καλυτέρευσης του ανθρώπου και όσο ετοιμοθάνατος να είναι κάποιος, και αν είναι ετοιμοθάνατος, που κανείς δεν είναι ετοιμοθάνατος, υπάρχει προοπτική καλυτέρευσης, υπάρχει προοπτική θαύματος, υπάρχει προοπτική άμυνας, υπάρχει προοπτική για αντισώματα και πολλά πολλά πολλά. Η ευχή που αναφέρεται, που διαβάζει ο ιερέας γονατιστός μετά τον καθαγιασμό των θείων δώρων στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέει «τους αγαθούς εν διαγαθότητη σου διατήρησον», δηλαδή τους αγαθούς ανθρώπους, τους καλούς, διότι ο Θεός είναι η πηγή της αγαθότητος, της καλοσύνης, όχι της βλακείας όπως νομίζουν κάποιοι, της αγαθότητος, «τους αγαθούς εν διαγαθότητη σου διατήρησον», τους πονηρούς αγαθούς ποιήσων, τους πονηρούς, τους κακούς, κάνε τους καλούς. Δηλαδή η Εκκλησία με αφορμή την Ανάσταση του Χριστού εύχεται το κακό να εξαλειφθεί και να γίνουν όλα καλά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα, η οποία δεν υπήρχε προ Χριστού, όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ πήγε να δώσει το καλό άγγελμα στην Παναγία ότι θα μείνει έγκυος να γεννήσει το Χριστό και της είπε «Χαίρε νύφη ανήφευτε». Η Παναγία του είπε «Τι να χαρώ, υπάρχει χαρά?» Δεν υπάρχει χαρά. Υπήρχε τόση κακία. Η ποινή της σταύρωσης παντού. Η οικογένεια ήταν μια σκέτη τιμωρία και φυλακή. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και για τους άντρες που τιμωρούσαν τις γυναίκες και για τις γυναίκες που ανταπέδιναν με κακία. Παντού υπήρχε μια μεγάλη κακία. Οπότε δεν υπήρχε χαρά. Με την Ανάσταση του Χριστού έρχεται μια χαρά, μια διαφορετική, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και επιπλέον, ακόμα μια πρόταση, αν με επιτρέπετε. Όσοι πιστεύουν στον Αναστημένο Χριστό έχουν αυτή την ελπίδα που οι άλλοι δεν την έχουν. Πολλές φορές έχω ακούσει άθεους να λένε όταν πεθάνουμε γινόμαστε ενέργεια στο χώμα, λένε. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα μετά. Όσοι όμως πιστεύουμε ξέρουμε ότι υπάρχει, ότι η ψυχή είναι αθάνατη, ότι υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε κοντά στο Θεό, να γίνουμε καθομοίωση. Οπότε αυτή η ελπίδα είναι πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο πράγμα. Τώρα, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος ψάλλουμε, κυρία Δημοσένους. Τι σημαίνει πάτησε το θάνατο, το νίκησε και ποια είναι η ζωή για την οποία μιλά ο Χριστός? Ναι, σας ευχαριστώ. Είναι το ερώτημα αυτών των ημερών. Οι πρωτόπλαστοι, επειδή θέλαν να γίνουν οι ίδιοι θεοί εξαπατημένοι από τον διάβολο, δεν υπήκουσαν στο Θεό,
βγήκαν, εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο. Τι θα πει εκδιώχθηκαν, χάσαν την προστασία του Θεού. Χάσαν την προστασία του Θεού και άλλαξε τελείως η ζωή τους. Και εγώ τώρα, αν πέσει κάτι από το ταβάνι, αν αρχίσει ένας σεισμός, αν δεν έχω προστασία, δεν μπορώ να μιλήσω. Η προστασία είναι ουσιαστικά που κάνει τον άνθρωπο να ελπίζει και να νιώθει ασφάλεια. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν χάσαν αυτή την προστασία. Με τα θάνατον δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό, ούτε οι απόγονοι τους. Οπότε ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεός Πατέρας έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός δίδαξε, αλλά με τη διδαχή του δεν νίκησε το κακό. Με τη διδαχή του μας δίδαξε πώς να νικούμε το κακό εμείς. Έπρεπε να ταπεινωθεί τελείως, να χτυπήσει τον Σατανά, ο οποίος είναι ο αρχηγός του εγωισμού. Και πώς τον χτύπησε, με την ταπείνωση του να ανέβει πάνω στο σταυρό, με τον πόνο, και μετά αναστήνεται, πάει στον Άδη και Κηρύττει, αναστήνεται. Οπότε τον χτυπά κέντρον. Αυτό σημαίνει ότι έδωσε ζωή. Δίνει ζωή κάποιος με το να χτυπήσει το κακό. Πέφτει μια έχιδνα. Όταν την σκοτώσω, τότε δίνω ζωή. Αν δεν τη σκοτώσω, θα με σκοτώσει αυτή. Η ζωή θα πει να σκοτώσεις το κακό. Βέβαια, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο διάβολος, όταν αναστήθηκε ο Χριστός, ορκίστηκε ότι αφού εσύ αναστήθηκες και με χτύπησες, εγώ μέχρι το τέλος του κόσμου, που η γη θα ρηπανθεί και όλα θα τελειώσουν κάποτε από την κακία, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Θα τους καταστρέψω. Οπότε βλέπουμε ότι παρόλο που ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και μας έδωσε ζωή, με όλα αυτά που γίνονται, πανδημίες, ασθένειες, φάρμακα, στα τρόφιμα, ψεκασμοί, ήδη άνθρωποι ψεκάζουμε, απροσεξία κλπ. Κλπ. Ασθένειες, ο άνθρωπος αρρωσταίνει, χάνει την υγεία του και κινδυνεύει η ύπαρξή του. Αυτό το πράγμα είναι πάλι εκ του διαβόλου. Ο αναστημένος Χριστός θέλει τον άνθρωπο υγιή, προσεκτικό, με όραμα και πίστη. Ναι, θα ήθελα να πούμε λίγο και ποιο θα μπορούσε να είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Μας αφορά προσωπικά και αν είναι τότε, με ποιο τρόπο μπορούμε να το βιώσουμε και κυρίως για τους νέους ανθρώπους, ποιο είναι, κυρία Δημοσένους. Ασφαλώς, κυρία Φλωρίδου, το μήνυμα της Ανάστασης είναι προσωπικό. Είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι. Ένας όταν σώζεται, σώζονται και οι άλλοι, διότι τους βοηθά. Υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει το κοινό ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και είμαστε σε κοινωνία, είμαστε κοινωνικά όντα. Ο άνθρωπος ο οποίος μόνος του είναι η Θηρίων ή Θεός. Εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Όμως το μήνυμα της Ανάστασης είναι τελείως προσωπικό. Εγώ το δέχομαι ότι αναστήθηκε ο Χριστός και αν το δεχθώ ηρεμώ, ηρεμάει την ψυχή, ηρεμώ εγώ και αυτή η ηρεμία μεταδίδεται στους άλλους. Γι' αυτό ο Άγιος Σεραφείμος Σαρώφ και πολλοί άλλοι Άγιοι γέροντες λέγαν «Ηρέμησε εσύ», έλεγαν «Χριστός Ανέστη». Χαρά μου. Και μετά ηρέμησε εσύ. Αν ηρεμήσεις εσύ, παιδί μου, θα ηρεμήσουν 1000 ακόμα μαζί σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήρεμος και ο οποίος δεν έχει αγωνία, δεν φοβάται, νιώθει αυτή την προστασία του Θεού, έχει αυτή την αντανάκλαση, την ακτινοβολία, η οποία κάνει τους γύρω του, κάνει όλο τον κόσμο που είναι μαζί του ευτυχισμένο. Και αν δεν τον κάνει ευτυχισμένο, τον κάνει να ρωτά. Να διαρωτάτε, μα πού βρίσκεις εσύ την ηρεμία, πού βρίσκεις αυτή τη γαλήνη. Οπότε αυτό είναι ένα μεταδοτικό καλό. Οι νέοι δε που πολύ εύστοχα το θέσατε, κυρία Φλωρίδου, σήμερα έχουν κάθε άλλο παρά ποτέ ανάγκη αυτής της προσωπικής σχέσης με τον Αναστάντα Χριστό, διότι οι νέοι μας δυστυχώς πάνε στα ναρκωτικά. Είδαμε αυτές τις μέρες πόσες κροτίδες χρησιμοποίησαν. Δεν υπήρχε τρόπος να εκφράσουν την αγιότητα αυτού του μηνύματος της Ανάστασης παρά με αυτά τα μπουμ. Είδα και εγώ από μακριά κάποιες φροντίδες. Ανάβει φωτιά την ώρα που εκρήγνεται. Εγώ, τι να σας πω, φοβήθηκα μόνο που το είδα. Φανταστείτε αυτά τα παιδιά, τα νέα που είναι εκεί κοντά και που ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Η νεολαία χρειάζεται νόημα. Χρειάζεται να νιώσει προστατευμένη, γιατί όταν δεν νιώθει προστασία και πληρότητα γαλήνη, τρέχει να βρει αυτή την γαλήνη σε δράσεις οι οποίες δεν είναι δράσεις, είναι αντιδράσεις και είναι επικίνδυνες. Και επικίνδυνες, οπότε, ναι. Ναι, οπότε οι γονείς και οι παππούδες, ειδικά που έχουν περισσότερο χρόνο,
Και όλοι εμείς που κάνουμε τους δάσκαλους και μιλούμε, πρέπει πάντα έτσι όπως το θέσατε και εσείς να το τονίζουμε στην νεολαία και να φέρουμε ξανά την νεολαία κοντά στην εκκλησία. Μπορεί να μην θέλει να πηγαίνει κάθε Κυριακή εκκλησία. Ας μπαίνει όμως τουλάχιστον μια φορά το μήνα, όσοι ενώ δεν θέλουν και δεν έχουν την καλή συνήθεια, ας μπαίνουν μια φορά το μήνα λίγο στη Θεία Λειτουργία, ας ανάβουν ένα κεράκι, ας αρχίσουν να νιώθουν ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής που δίνει στον άνθρωπο πληρότητα, όραμα και πίστη. Και βέβαια η νεολαία για να το νιώσει αυτό χρειάζεται να γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι μιλούν για τον Θεό και είναι γέροντες και έχουν αυτή τη γλυκύτητα του φωτός του Θεού. Γιατί μόνο με το πλά-πλά-πλά οι νέοι μας πλέον δεν έρχονται. Έχουν θυστεί τόσο πολύ στο διαδίκτυο, το οποίο είναι εναλλαγή εικόνος και κειμένου, που τους κάνει να θέλουν κάτι διαφορετικό. Το κάτι διαφορετικό υπάρχει στα μοναστήρια, υπάρχει στα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, υπάρχει στα καλά YouTube που μιλούν για το Άγιο Φως κλπ. Ναι. Τώρα θέλω να μας πείτε γιατί κρατάμε λαμπάδες στον καλό λόγο και ποια η σχέση του φώτος με την ελπίδα της Ανάστασης, κύριε Δημοσένους. Ναι, το φως που κρατάμε στον καλό λόγο στην Ανάσταση συμβολίζει το φως του Θεού. Ουσιαστικά είναι μια προέκταση του φωτός που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Το φως που βγαίνει στον Πανάγιο Τάφο το Μεγάλο Σαββάτο είναι η στύπων του άχτιστου φωτός. Δεν είναι το άχτιστο φως που βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι και οι σωσμένοι στην άλλη ζωή, είναι η στύπων του Αγίου Φωτός, επειδή, συγγνώμη, η στύπων του άχτιστου φωτός, επειδή όλοι δεν είμαστε άξιοι να δούμε το άχτιστο φως. Για να δει κάποιος το άχτιστο φως πρέπει να νηστεύει πολύ, να είναι νηπτικός, λένε οι πατέρες, να μην κάνει αμαρτήματα, να μην κατηγορεί, να μην νιώθει ανασφάλεια, να νηστεί υπό την προστασία του Θεού τελείως. Οπότε το Άγιο Φως το Μεγάλο Σαββάτο βγαίνει η στύπων του αχτίστου φωτός. Ο κόσμος κρατά στην εκκλησία το κερί για να το ανάψει από το ανέσπερο φως, φέτος είχαμε και Άγιο Φως, συνήθως το φέρνουν, και να νιώσει αυτή την γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού. Θυμούμε που ο αείμνηστος πατέρας μου έλεγε, εάν τώρα σαν μιλάμε, δούμε έναν άγγελο, έναν πολύ φωτεινό άγγελο, θα ασχολούμεθα με τα άλλα πράγματα, ασφαλώς δεν θα ασχολούμαστε. Θα βλέπουμε αυτό το φως, θα σκεφτόμαστε τι είναι. Το φως κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, να σκεφτεί ότι έχει αθάνατη ψυχή, η οποία είναι πλασμένη για τα ωραία, είναι πλασμένη για το φως. Κρατάμε λοιπόν το κερί για να μας θυμίσει ότι είμαστε πλασμένοι για το φως και να μην αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία αμαυρώνουν το φως της ψυχής. Ποια πράγματα αμαυρώνουν το φως της ψυχής? Η αμαρτία, ο εθισμός, το εινόπνευμα, η πορνεία, η μοιχεία, να πω τώρα μεγάλες αμαρτίες, η διαφθορά, η εκμετάλλευση των ανθρώπων, ο φόβος και ο πανικός, η εξαπάτηση, όλα αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα διώχνουν το φως του Θεού. Οπότε στον καλό λόγο, στην κατεξοχή τελετή του χρόνου, που είναι η ακολουθία του καλού λόγου και της Ανάστασης, κρατάμε κερί για να θυμόμαστε ότι είμαστε πλασμένοι για το φως, για τη χαρά, για την προστασία του Θεού. Έτσι και τρέχει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι. Τι συμβολίζει το φιλί της αγάπης, κυρία Δημοσένους? Που ασπαζόμεθα ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα, σας ευχαριστώ, δεν το ξαναπάμε αυτό. Ο Ιούδας πήγε και φίλησε τον Χριστό για να τον προδώσει. Το φίλημα από την αρχαιότητα ήταν η προσπάθεια δύο ανθρώπων να επικοινωνήσουν με έναν τρόπο αγαπητικό. Στην εγκληματολογία της αρχαιότητας, θα το έλεγα, που δεν υπήρχε εγκληματολογία, υπήρχαν όμως εγκλήματα, γιατί ο άνθρωπος έκανε το έγκλημα από την αρχή που έφυγε από τον Παράδεισο, που αρνήθηκε τον Θεό. Ο πειρασμός βάλει τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει κάτι καλό, κάτι αγαπητικό για το κακό, για την προδοσία. Εμείς λοιπόν, ο Ιούδας χρησιμοποίησε το φίλι για να προδώσει τον διδάσκαλό του. Εμείς ασπαζόμεθα, παλαιότερα που δεν υπήρχε ο κορονοϊός, ασπαζόμεθα ο ένας τον άλλο για να δείξουμε ότι υπάρχει αγάπη και ότι μέσω αυτής της αγάπης είμαστε αδέρφια στο κοινό ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας και στην κοινή παραδοχή ότι υπάρχει το φως του Θεού και προστατευόμεθα από το φως του Θεού. Ελπίζω σύντομα να περάσει αυτός ο κορονοϊός και να ξαναμπορούμε να σπαστούμε ο ένας τον άλλον αδερφικά. Λοιπόν, καλό σας υπόλοιπο. Ευχαριστούμε.